Από την Κυριακή 28 Απριλίου τίθεται σε ισχύ το πασχαλινό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα της Αλεξανδρούπολης. Το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 6 Μαΐου. Το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τις ημέρες του Πάσχα ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βασίλης Κασαπίδης, τονίζοντας ότι την τρίτη μέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά καθώς θα μετακινηθεί η αργία της Πρωτομαγιάς. Ξεκινάμε από την προηγούμενη Κυριακή πριν το Πάσχα, δηλαδή μιλάμε για την Κυριακή 28 Απριλίου, όπου είναι η Κυριακή όπου η αγορά θα είναι ανοιχτή της Αλεξανδρούπολης και θα είναι ανοιχτή από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και Μεγάλη Πέμπτη η αγορά της πόλης θα είναι ανοιχτά το πρωί από τις 9 έως και τις 2 το μεσημέρι και τα απογεύματα από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ. Παραδοσιακά, τη Μεγάλη Παρασκευή η αγορά της Αλεξανδρούπολης θα ανοίξει στη 1 το μεσημέρι και θα είναι συνεχόμενα ανοιχτά έως και τις 7 το απόγευμα. Παραμονή του Πάσχα, Μεγάλο Σάββατο, η αγορά της Αλεξανδρούπολης θα ανοίξει στις 9 το πρωί και θα είναι ανοιχτά έως και τις 3 το μεσημέρι. Κυριακή του Πάσχα εννοείται κλειστά, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα επίσης κλειστά. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου προέτρεψε όλους τους καταναλωτές να επισκεφθούν τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, καθώς οι τιμές θα είναι ιδιαίτερα δελεαστικές. Να ευχηθούμε και εμείς εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου όλο τον κόσμο να περάσουν έτσι τις γιορτές όσο πιο χαρούμενα και όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Επίσης, να τονίσουμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό και με ευκαιρία τις ανάγκες των καταναλωτών για τις ημέρες αυτές του Πάσχα να προτιμήσουν τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Οι τιμές από τους συναδέλφους μου στην Αλεξανδρούπολη, στο κέντρο, από ό,τι μαθαίνω και εγώ καθημερινά, θα είναι πάρα πολύ δελεαστικές, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προσεγγίσουμε και να ανταποδώσουμε στους καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια που μας στηρίζουν με πάρα πολύ καλές τιμές, με πολύ καλά προϊόντα, και έτσι η στήριξη αυτή θα είναι κάτι το οποίο και αυτή τη στιγμή το χρειάζεται ο επαγγελματίας, οι επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης, και θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.